Για εμένα, πραγματικός μαραθώνιος ήταν ο αγώνας μου με τα ναρκωτικά. Με αυτόν τον τρόπο έβρισκα μία διέξοδο στα προβλήματά μου. Το 2013 είχα πετύχει την πιο σημαντική μου νίκη. Αυτήν ενάντια στις ουσίες. Πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια σε ημιμαραθώνιους και μαραθώνιους αγώνες. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος, ωστόσο, έχει τερματίσει τον δικό του προσωπικό μαραθώνιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής αφηγείται την ιστορία του στο Open Sport. Όταν κανείς δεν σου χτυπά και ούτε κανείς σου απαντά. Έπεσε σε μια πολύ σημαντική στιγμή, δηλαδή σε μια στιγμή που ήταν ένα κομβικό σημείο για εμένα, το τρέξιμο. Ήρθε σε μια φάση της ζωής μου που πραγματικά έψαχνα κάτι για να πιαστώ και να κρεμαστώ από αυτό. Το 2013 είχα φύγει από τις ουσίες τότε. Ήμουνα 2 χρόνια, 3 σχεδόν εκτός. Αλλά πάντα στο μυαλό σου, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια αυτό και βρίσκεις πράγματα τα οποία αγαπάς και σ' αρέσουν πραγματικά, τότε και αυτό θα φύγει τελείως από τη ζωή σου. Είχα και τα προηγούμενα χρόνια κάποιες προτάσεις να μοιραστώ κάποια πράγματα από τη ζωή μου και από φίλους, από γνωστούς και όλα αυτά, το οποίο δεν ένιωθα έτοιμος να το κάνω. Ένιωσα έτοιμος τώρα και το αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα πάρει έστω μία μικρή δύναμη και μία μικρή βοήθεια από αυτό, για εμένα θα είναι επιτυχία. Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Πριν λίγες μέρες, 4η σερή νίκη στο Πανελλήνιο ημιμαραθωνίου. Είσαι ευχαριστημένος γιατί ήρθε και προσωπικό ρεκόρ. Εννοείται ότι είμαι ευχαριστημένος. Το περίμενα πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα. Με βοήθησε πάρα πολύ ένας ξένος δρομέας που ήταν στην κούρσα. Δεν ήμουν μόνος μου. Γι' αυτό βγήκε και το ρεκόρ διαδρομής από Έλληνα δρομέα και ρεκόρ διαδρομής από τον Ρουμάνο αθλητή. Πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Αφιερώνω αυτή μου την επιτυχία στον συναθλητή μου και φίλο τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο, που δυστυχώς 4 μέρες πριν νόσησε με κορονοϊό. Του το αφιερώνω και εύχομαι του χρόνου να είμαστε εδώ και να ανεβάσουμε κι άλλο το επίπεδο. Πώς ένιωσες την ημέρα που τον είδες να τερματίζει πρώτος στον μαραθώνιο και να σου αφιερώνει την νίκη του? Έκλαιγα καθ' όλη τη διάρκεια με λυγμούς, γιατί ήθελα να είμαι εκεί και χαιρόμουν και παράλληλα που ήταν ο Κώστας και πετύχαινε και το στόχο που είχε βάλει να κάνει το ρεκόρ διαδρομής. Οπότε το είδα τη δήλωσή του, με ευχαρίστησε πάρα πολύ αυτό που είπε, ήταν τιμή μου, χαρά μου, ήταν και ο αδερφός μου εκεί, ήταν και οι γονείς μου, όλοι μαζί είχαμε συγκινηθεί. Σου έχει στείλει και ένα βίντεο μέσα από την εκπομπή, μπορείς να το δεις. Εγώ θέλω να πω στον Παναγιώτη τον Καραΐσκο ότι έχει έρθει η στιγμή να κάνει και αυτό σπουδαία πράγματα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να πιστέψει στον εαυτό του ακόμη περισσότερο από ό,τι πιστεύει και να καταλάβει ότι το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να κυνηγήσει το όνειρό του. Αυτό. Ωραία. Εντάξει, με τον Κώστα τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα πράγματα. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ, είναι φίλος μου. Με βοηθάει πάρα πολύ στην προπόνηση, τον βοηθάω στο ψυχολογικό κομμάτι, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Είναι ένας φίλος, αδερφός. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο, συγκινούμε κιόλας τώρα. Τον αγαπώ, απλά, αυτό. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Αυτό που μου ήρθε πρώτο στο μυαλό είναι αυτό που γίνεται τώρα με τον πόλεμο που ζούμε. Έχουν πέσει όλα μαζί και ποιος θα περίμενε δηλαδή να ζήσουμε και πόλεμο. Οπότε αυτό που θα ήθελα να αλλάξει τον κόσμο θα ήταν η ειρήνη. Να υπάρχει ειρήνη, γιατί είναι πολύ άδικο και κρίμα να σκοτώνονται και να πεθαίνουν άνθρωποι χωρίς λόγο και που δεν φταίνε στην ουσία. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.